Τώρα τι να σας πω. Να πω το αντίο στη Μάρθα Καρδιάννη είναι δύσκολο. Θα πρέπει να περάσω πάρα πολύ καιρός για να μπορέσω να πω στη Μάρθα Καρδιάννη αντίο. Η Μάρθα Καρδιάννη ήταν ένα κομμάτι από τη ζωή. Ήταν ένας μεγάλος έρωτας που μετά έγινε μια πολύ δυνατή φιλία. Αυτό ακριβώς. Οικογένεια. Οικογένεια. Τι έχετε να θυμάστε από εκείνη? Είναι πάρα πολλά. Σίγουρα τη Μάρθα, σίγουρα όλα αυτά τα οποία μου πρόσφερε, όλα αυτά τα οποία μου είπε, και μπορώ να πω ότι από τότε που γνώρισα τη Μάρθα, ίσως έγινε ακόμα και πιο σοβαρός. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο του χαρακτήρα της που θα σας λείψει περισσότερο? Η μεθοδικότητά της και να το πω ότι η προσπάθειά της να συνεχίσει να είμαστε μέσα. Η τελευταία επικοινωνία που είχατε... Στο γήπεδο για σας ερχότανε, θα μας πείτε κάτι από το γήπεδο για σας, όταν ερχόταν εκείνα τα χρόνια? Δεν ερχότανε, γιατί όλο το γήπεδο φώναζε, ας πούμε, και προσπαθούσε να απαξιώσει, ας πούμε, τη Μάρθα και να την απαξιώσει εντός εισαγωγικών για να ρίξει το δικό μου, ας πούμε, τη δική μου θέληση να παίξω ποδόσφαιρο. Πότε είχατε την τελευταία επικοινωνία με την Μάρθα και τι σας ανέφερε? Η αγαπημένη σας ταινία που τη βλέπετε και θα την ξαναβλέπετε πάντα? Όχι, τη Μάρθα θέλω να βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω καμιά ταινία της Μάρθας. Πείτε μας πότε. Εγώ τη Μάρθα δεν την αγάπησα, γιατί ήταν στέλνας του ελληνικού κινηματογράφου. Εγώ, ας πούμε, τη Μάρθα τη γνώρισα σαν έναν άνθρωπο τόπρο, ειλικρινή, με θέληση να ζήσει και θέληση να κάνει οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.